αλλά το κάναν και άλλοι και μείνανε, δεν φύγανε. Και έχετε μείνει 153. Μπορείτε να βγάλετε αυτό το δύσκολο χειμώνα με όλες αυτές τις δύσκολες αποφάσεις με 153 βουλευτές, γιατί έχουμε προηγούμενο, κυβέρνηση Καραμανλή, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στην στιγμή που ψηφίσαμε το μεσοπρόθεσμο όλοι μας. Και νομίζω ότι σχεδόν όλοι σας. Είδε και την τελευταία λεπτομέρεια. Για αυτά που αναφέρατε και για το ενιαίο μισθολόγιο προηγούμενο που κάνατε αναφορά και για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ακόμη και για το ΦΠΑ που λέτε το 23%. Για τη ΔΕΗ, ας πούμε, δεν υπήρχε τελευταία λεπτομέρεια. Θέρμασης. Για τη ΔΕΗ, σας έμεινε τελευταία στιγμή βουλευτής επειδή δεν καθορίστηκε και τελευταία λεπτομέρεια. Νομίζω ότι στήριξε. Αυτό λέω. Αλλά περιμένει να έρθει το θέμα της ΔΕΗ μόνο του. Γι' αυτό λέω. Τώρα δεν θέλω να πάμε περιπτωσιολογικά. Κοιτάξτε, μπροστά μας έχουμε δύσκολες αποφάσεις και το γνωρίζουμε. Θα τις αποφύγει τις προώρες εκλογές η κυβέρνηση. Αυτό λέω. Ότι, θα πρέπει να βάλουμε κάτι πιο πάνω από τον εαυτό μας και την πολιτική μας στάση ή καριέρα. Ναι. Νομίζω η χώρα πρέπει να στηριχθεί αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο καθένας την έχει την άποψή του. Ας πούμε, αν θα μιλήσω εγώ για το ενιαίο μισθολόγιο, σήμερα σε μια εποχή που. Στον ιδιωτικό τομέα, η υγεία και η παιδεία δεν έχουν πλέον οικονομικές δυνατότητες να αναπτυχθούν. Ο κόσμος γύρισε στις δημόσιες υπηρεσίες και υγείας και παιδείας. Άρα, αυτό που έχουμε σαν δημόσιο εργαλείο παραγωγής πολιτικής τέτοιας πολιτικής στήριξης του κόσμου είναι το ίδιο το δημόσιο. Μάλιστα. Άρα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ό,τι βλάβη υπάρχει στο δημόσιο παρέχεται από την πολιτική. Εκλογές πρόωρες βλέπετε, κύριε Αμυρίδη. Ορίστε. Εκλογές πρόωρες βλέπετε, θα αντέξει η κυβέρνηση αυτό το χειμώνα. Κοιτάξτε να δείτε, ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης μέχρι το 2013. Εγώ εκτιμώ ότι το στίχημα το μεγάλο για την Ελλάδα είναι να ολοκληρωθεί αυτό που ψηφίστηκε στις 21 Ιούλη. Από εκεί και πέρα αυτό εξασφαλίζει την Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι. Και είναι πιο πάνω και από τα κόμματα και τις πολιτικές της υπόλοιπες. Ναι. Έτσι εκτιμώ ότι δεν θα χρειαστεί. Τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο. Τα νομοσχέδια έχουν πάρει την κατεύθυνσή τους, τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Οι αποφάσεις που αφορούν τις οικονομικές πολιτικές, ακόμη και για το επίδομα θέρμανσης, δεν αφορά αυτή τη χρονιά. Ναι. Έτσι, αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για να παράγουν. Τα 5 λεπτά δεν κάνουν τη διαφορά, αν θα πάει στο 94 ή στο 92 λεπτά. Η διαφορά στα 1000 ευρώ είναι 50 ευρώ. Άρα δεν θα έχουμε συγκρούσεις όπως ήταν και με τη ΔΕΗ που είπατε. Αυτά νομίζω θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Άρα εγώ για το χειμώνα αυτό βλέπω ότι θέλουμε πολλή δουλειά και όχι εκλογές. Κύριε Σαλμά, εσείς τι λέτε, θα πάμε σε εκλογές ή θα προλάβει ο χειμώνας και θα έχουμε αναμέτρηση ενδεχομένως στο φθινόπωρο, όπως λένε κάποιοι, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται γι' αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι οι εκλογές θεωρώ ότι βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Ναι. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η διεθνή συγκυρία και η ευρωπαϊκή είναι ρευστή. Ναι. Και δεύτερον, γιατί η κυβέρνηση θα έχει ένα βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λέγεται αποδοτικότητα των μέτρων που έχει πάρει. Δηλαδή, φέτος είχε σχεδιάσει να πάρει μέτρα 14 δις, και μιλώ για μείωση των δαπανών και υποτιθέμενη αύξηση των εσόδων, για να πετύχει μία μείωση του ελλείμματος της τάξης του 3%. Δηλαδή από 10,5 στο 7,5, δηλαδή 7 δις. Πήρε επιπρόσθετα μέτρα 6 δισεκατομμύρια με το μεσοπρόθεσμο. Δηλαδή, ουσιαστικά, φέτος σχεδιάζει να πάρει 20 δισεκατομμύρια μέτρα για να επιτύχει 7 δισεκατομμύρια μείωση του ελλείμματος. Δηλαδή, τα άλλα 13 ως εκτίμηση θα έχουν εξαφανιστεί, δεν θα έχουν πιάσει τόπο. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα δύσκολο σημείο, κρίσιμο, όπου οι πολίτες δεν θα το συγχωρήσουν ότι τα χρήματα που έδωσαν και που τους πήρε το κράτος δεν έπιασαν τόπο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πέρασε αυτή η κυβέρνηση, έκανε ένα λάθος. Πέρασε το δημοσιονομικό πρόβλημα και την κρίση χρέους στην πραγματική οικονομία. Και η πραγματική οικονομία με αυτά τα μέτρα που ακούμε πάλι, αυξήσεις του ΦΠΑ, αυτά που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο. Πεθαίνει. Ακριβώς. Το βλέπουμε όλοι. Επομένως, κάνω μία πρόβλεψη. Η πρόβλεψη είναι ότι στο τέλος του χρόνου και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν καταλάβει ότι ήταν λάθος η συνταγή που δώσαν για την Ελλάδα και θα πάμε σε διαφορετική πολιτική που να μπορέσει να πετύχει αυτό το δύσκολο. Ποιο? Τι ζητάμε από την Ελλάδα? Να επιτύχει μείωση του ελλείμματος μέσα σε συνθήκες ύφεσης. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό αν δεν κάνεις πρώτα ανάπτυξη. Κύριε για Σαλμά, να κάνεις ανάπτυξη θες απαντήστε να μου την ανταγωνιστικότητα. Βλέπετε, θέλετε εκλογές γρήγορα? Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που δεν θέλουν εκλογές. Γιατί κάθε χρονιά που υπήρχε εκλογικός κύκλος από το 81 και μετά, το έλλειμμα ήταν διψήφιο. Άρα εκτροχιάζεται δημοσιονομικά η χώρα. Όμως, προσέξτε, σας λέω τώρα, επειδή πραγματικά και χωρίς διάθεση αντιπολίτευσης εκτιμώ ότι η ζημιά που παθαίνει η χώρα είναι πολύ μεγαλύτερη από το κόστος πλέον των εκλογών, νομίζω ότι οι εκλογές θα δώσουν μια δυνατότητα στους πολίτες να εκφραστούν και να αλλάξει και πορεία η χώρα. Λοιπόν, κύριε Κουμπόρη, να δώσω και τη δική σας άποψη. Το ΚΚΕ έχει ζητήσει εκλογές. Ναι.
έχουμε ζητήσει εκλογές σαν λύση μπροστά στο δημοψήφισμα που ο κύριος Παπανδρέου θέλει να προωθήσει και θέλει να κάνει με τα ερωτήματα εκείνα τα οποία. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτά. Φυσικά ναι, βεβαίως. Και σαν στόχο έχουν να παγιδεύσουν το λαό και, και τους εργαζόμενους σε μια λογική η οποία δεν έχει καμιά διέξοδο για αυτούς. Αλλά το ζήτημα είναι ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Ξενάκη. Αυτό που ακούστηκε προηγούμενα ή ακούγεται με έναν διαφορετικό τρόπο ότι η Ευρώπη δεν έχει σήμερα ηγέτες ή η Μέρκελ λειτουργήσε ή λειτουργεί ο Σαρκοζή για το εσωτερικό των χωρών τους δεν έχει καμία αξία για την πραγματικότητα που ζούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγέτες, αλλά έχει ηγέτες που υπηρετούν με συνέπεια τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και αυτό έκαναν εχθές ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ. Μίλησαν για πειθαρχία, μίλησαν για σκληρά μέτρα που πρέπει να επιβληθούν στους λαούς, μίλησαν για το αίμα που πρέπει να δώσει η εργατική τάξη, γιατί το μονοπωλιακό κεφάλαιο δεν έχει διέξοδο. Ο καπιταλισμός είναι σε άλλη φάση ανάπτυξης από ό,τι παλιότερα. Από ό,τι η Γερμανία του Αντενάουερ, ας πούμε, και εκείνη την εποχή που ορισμένοι την αναφέρουν και την επιθυμούν. Το κεφάλαιο το μονοπωλιακό δεν μπορεί να δώσει διέξοδο. Η ανάπτυξη που είπε ο κ. Σαλμάς προηγούμενα και που προσδοκά ή και άλλοι ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποια χαρακτηριστικά θα γίνει? Ποιος έφερε την καπιταλιστική κρίση? Δεν την έφερε μια μεγάλη καπιταλιστική ανάπτυξη? Πού πήγε αυτή η ανάπτυξη? Τι ωφέλησε το λαό και τους εργαζόμενους? 20 χρόνια ακούγαμε ότι θα πάμε με χρυσά κουτάλια. 20 χρόνια ακούγαμε ότι θα ζήσουμε καλύτερα. 20 χρόνια θα εξασφαλίζουμε το μέλλον μας. Βλέπετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. Βλέπετε να αλλάζει κάτι δραματικά αν γίνουν εκλογές? Γιατί είναι δεδομένο ότι στην πορεία όλων αυτών των ετών που πέρασαν οι ψηφοφόροι, αυτοί που πάνε στην κάλπη, εν πάση περιπτώσει, τα δύο μεγάλα κόμματα βασικά ψηφίζουν. Περιφερειακά ψηφίζουν και άλλα μικρότερα, όπως το δικό σου, όπως το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά κατευθύνονται στα δύο μεγάλα κόμματα. Το βλέπετε σύστημα. Ότι μπορεί να αλλάξει τώρα δραματικά κάτι? Η πραγματική εξουσία που είναι τα μονοπόλια και είναι η άρχουσα τάξη που λέμε το κεφάλαιο μπορεί να δώσει και άλλες λύσεις και με μικρότερα κόμματα στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση. Εντάξει, δραματικά, δραματικά ο κύριε Ξενάκη, να αλλάξει δραματικά από τις εκλογές κάτι με μια τέτοια διακυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει όμως όταν το λαϊκό κίνημα πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Αυτό που λέει το ΚΚΕ, η συμμαχία της εργατικής τάξης. Με τα άλλα λαϊκά στρώματα, με τους αυτοαπασχολούμενους, με την φτωχή μεσαία αγροτιά που πλήττονται από τις πολιτικές των μονοπωλίων που είναι υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση και για την καπιταλιστική κρίση, είναι η μοναδική διέξοδος για τη λαϊκή εξουσία και φυσικά για μια πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός και οι εργαζόμενοι ώστε η παραγωγική βάση της χώρας, οι παραγωγικές δυνάμεις να υπηρετήσουν τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων και όχι τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου που όλοι παραδέχονται σήμερα. Βεβαίως ότι το μεγάλο κεφάλαιο κερδίζει από αυτή την υπόθεση κτλ. Κυνηγάνε το σώρο το ένα και τον άλλο. Μιλάμε για το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αστεία πράγματα δηλαδή. Κύριε Πλεύρη, να ακούσω και εσά. Ναι, βέβαια και η λαϊκή μάζα και το λαϊκό κίνημα μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από εκλογές. Το γεγονός ότι ψηφίζει ελεύθερα χωρίς καμία πίεση, όπως και κατά την άποψή μου, ακόμα και αυτή η στρεβλή φιλελεύθερη οικονομία είναι πολύ προτιμότερο από το μοντέλο του κομμουνισμού. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα, σε αυτές τις χειρότερες συνθήκες του καπιταλισμού, κατά την άποψή μου, και η άποψή μου είναι αυτή, περνάει καλύτερα από τον κόσμο όπως περνούσε στην εφαρμογή του κομμουνισμού. Συνεπώς, εγώ δεν πιστεύω ότι τη λύση στην καπιταλιστική κρίση θα τη δώσει ένα μοντέλο που κατέρευσε πριν από τον καπιταλισμό. Διότι εδώ και 20 χρόνια κατέρευσε ο κομμουνισμός. Ένα εκατομμύριο ανέργους έχουμε, κύριε Πλεύρη. Κύριε Κουμπούρη, εγώ θεωρώ όμως ότι ένα μοντέλο. Πού ζείτε? Ένα μοντέλο που εσείς που ζείτε σήμερα. Κύριε Κουμπούρη, εγώ ζω. Ένα εδώ, εκατομμύριο ανέργους στοχούς κόβουν το ρεύμα στους ανθρώπους. Δεν έχουν να πάνε σχολείο τα παιδιά. Είναι, και ο κομμουνισμό μας λέτε. Αυτό που λέω ότι η ιδεολογία σας. Και 20 χρόνια μετά δεν βγάζετε κάποια συμπεράσματα. Κατέρευσε. Κέρδισαν οι λαοί ή έχασαν. Κέρδισαν ή έχασαν. Κύριε Κουμπούρη, θα σας πω. Μα έχασαν οι λαοί. Μα θέλετε να με διακόπτετε πάνω. Μα δεν είναι το ζήτημα αυτό. Μου δώσε το λόγο ο κύριος Ξενάκης και με διακόπτετε. Έχασαν. Εγώ έρχομαι και σας λέω. Δεν πειράζει να σου γράψουμε λίγο, αλλά ένας. Ναι. Κατέρευσε. Εγώ δεν έχω πρόθεση να σας διακόπτω. Κατέρευσε χωρίς καμία. Έχω σας λέω τη θέση μου. Προφανώς διαφωνούμε. Κατέρευσε χωρίς καμία εξωτερική πίεση. Κατέρευσε ο σύστημα.
και μου λέτε ότι αυτό το σύστημα που κατέρευσε θα δώσει τις λύσεις. Κοιτάξτε, εκεί διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι τις λύσεις θα τις δώσουν. Γιατί έχει αξία και ο διάλογος. Ανατράπηκε και πρέπει να κρίνουμε και τα αποτελέσματα. Ναι. Καλά, εσείς δεν κρίνετε τα αποτελέσματα 20 χρόνια μετά. Βεβαίως, την ανατροπή. Εγώ λέω καλώς ανατράπηκε, αλλά κακώς εφαρμόστηκε αυτό το μοντέλο. Αυτή είναι η θέση μου. Μα σήμερα ο καπιταλισμός σαν σύστημα μπορεί να μιλάει για την κομμουνιστική κοινωνία και για τις σοσιαλιστικές χώρες. Μπορούμε να την κρίνουμε, δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Βεβαίως, αλλά να την κρίνετε αντικειμενικά. Οι λαοί είχαν και υγεία, είχαν και εργασία, είχαν και σταθερότητα. Ναι, αλλά αυτοί επαναστάτησαν για να ρίξουν το καθεστώς. Κύριε Κουμπούρη, το καθεστώς έπεσε από τους λαούς όμως. Δεν έπεσε από τους λαούς. Αυτό είναι το σκοπό. Αυτοί ξεσηκώθηκαν. Είχε και τείχος, δεν είχε και εκλογές. Δεν είχε και λαϊκό κίνημα στη λογική ότι απεργία δεν μπορούσαν να κάνουν για τίποτα, αλλά και εξουσία. Δεν έχει όμως αξία αυτή η κουβέντα. Ωραία, πες μου τα αποτελέσματα, ποιος κέρδισε. Εγώ αυτό που θα συμφωνήσω, αν θέλετε, ακόμα και με τον κύριο Κουμπούρη, είναι ότι ο άκρατος φιλελευθερισμός λόγω της πτώσης του κομμουνισμού οδήγησε και άλλα. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι έφυγε η εθνική οικονομία. Μα η διαφορετική πολιτική σοσιαλδημοκρατία, κύριε Πλεύρη. Όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Κουμπούρη, άλλο θέλω να πω. Έφυγε η εθνική οικονομία, έπαψαν πια τα φιλελεύθερα κράτη να έχουν εθνική οικονομία, να έχουν δασμούς και οδηγηθήκαμε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός, όχι ο νεοφιλελευθερισμός. Όχι, το πρόβλημα, κύριε Κουμπούρη, ήταν η παγκόσμια διακυβέρνηση. Και για να ολοκληρώσω, και θεωρώ, κύριε Ξενάκη, ότι τώρα θα κληθούν τα ευρωπαϊκά έθνη να πάρουν μια πολύ μεγάλη απόφαση. Αυτό το οποίο ακούστηκε και χθες και έχει περάσει τα ψηλά, η λεγόμενη διακυβέρνηση οικονομική, τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι θα αποφασίσουμε, θέλετε σωτηρία σε εισαγωγικά και εγκατάλειψη πλέον του έθνους κράτους, διότι όταν λέμε ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, ο σύνολό της έχει πάψει η ουσία των εθνικών κυβερνήσεων και το έθνος κράτος. Ναι. Ή θέλετε να προασπιστούμε? Εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που θέλω να προασπιστώ το έθνος κράτος. Ναι στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ναι στην τήρηξη, όχι όμως στην ισοπαίδωση των εθνών. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την απόψινή συζήτηση. Θέλω να πάω τώρα στην άλλη φωτογραφία Δήμα, καθώς έχουμε μια εξέλιξη από απομάκρυνση του κυρίου Τσιόκα από τον κύριο Ραγκούση. Και μάλιστα ο κύριος Τσιόκας το πληροφορήθηκε όχι αυτοπροσώπως, αν καταλαβαίνω, αλλά από τον κύριο Ραγκούση, αλλά από το διαδίκτυο έχω πληροφορηθεί, έτσι. Σωτήρη, λίγες μέρες πριν ο Γιάννης Ραγκούσης δώσει τη δημοσιότητα το τελικό σχέδιο για τα ταξί, πώς θα γίνει το άνοιγμα αυτού του επαγγέλματος, ξεκίνησε από το Υπουργείο. Το απομάκρυνε τον κύριο Τσιόκα, ο οποίος τουλάχιστον ο ίδιος λέει ότι το μάθε από το διαδίκτυο και τουλάχιστον σε τηλεφωνήματα που είχαμε. Είναι γρήγορο μέσα στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Λέει, εγώ έφυγα την Παρασκευή από το Υπουργείο για διακοπές και τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι δεν ήξερα τίποτα. Από τηλεφωνήματα δημοσιογράφων και από το διαδίκτυο έμαθα ότι έφυγε. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι τον τελευταίο καιρό οι σχέσεις του δεν ήταν καθόλου καλές. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε και στο Real.gr και βλέπουμε και στις οθόνες μας. Είναι το Twitter του κ. Τσιόκα που λέει: οι βουλευτές ψήφισαν απελευθέρωση με κανόνες. Ποιο θέλει μετάλλαξε τις απόφασεις σε άνευ φόρων εξουσιοδότηση των ακρίων και ανορθόγραφων, από ό,τι βλέπω, των ακραίων δυνάμεων της αγοράς. Και εδώ πέρα νέα, αλλά και κάθε γενιά δεν έχετε πολιτικούς χωρίς μνήμη και ρίζες. Οι δίθεν νέοι πολιτικάντιδες, επίσης ανορθόγραφο, αυτοί είναι σκοτεινοί και απέρχονται. Εδώ πέρα δεν αναφέρει το όνομα του κυρίου Ραγκούση, αλλά κάνει λόγο για νέους πολιτικούς. Πρέπει να σου πω ότι τον κύριο Τσιόκα, ο κύριος Ραγκούσης τον βρήκε στο Υπουργείο. Ήταν από την αρχή της διακυβέρνησης του Πασόκ μαζί με τον κύριο Ρέπα. Και τη θέση του κύριου Τσιόκα παίρνει ο κύριος Μπουρδάρας, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Ραγκούση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, ο κύριος Τσιόκας είναι πρώην βουλευτής, πρέπει να πούμε, και ήταν σε αυτό που λέμε το κομμάτι του πιο παλαιού Πασόκ. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Προφυλακίστηκε το γνωστό μοντέλο που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του κοκαίνη. Κατά την απολογία του στον ανακριτή, ο νεαρός υποστήριξε πως έκανε πολλές προσπάθειες να απεξαρτηθεί, όμως ήταν βαριά εξαρτημένος και άρρωστος. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε το 26χρονο γνωστό μοντέλο που συνελήφθη πριν από λίγες μέρες στο νέο ψυχικό σε έναν τυπικό έλεγχο της αστυνομίας να έχει πάνω του 100 γραμμάρια κοκαίνης. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, καθότι είναι και υπότροπος. Η ποσότητα θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλη και βεβαίως, κατά πώς και ο ίδιος ισχυρίστηκε στην απολογία του, προορίζουν τα πράγματα για προσωπική του χρήση. Δεν υπάρχει κατηγορία εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Είναι μια απλή
κατοχή. Φανερά συντετριμμένος, ο 26χρονος υποστήριξε στον ανακριτή κατά την απολογία του ότι παρόλο που έκανε πολλές προσπάθειες να απεξαρτηθεί, δεν τα κατάφερε να ξεφύγει από την κατάρα των ναρκωτικών. Έκανε πολλές προσπάθειες να απεξαρτηθεί, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο γιατί ήταν βαρύτατα εξαρτημένος και άρρωστος. Το γνωστό μοντέλο υποστήριξε στην απολογία του ότι τα 100 γραμμάρια τα έχει για προσωπική χρήση και δεν είχε σκοπό να τα πουλήσει. Η ποσότητα δεν προοριζόταν για εμπορία, αλλά για δική του χρήση για τις μέρες των διακοπών. Την κοκαίνη την κάπνιζε και έτσι τα 100 γραμμάρια θα του αρκούσαν για μία εβδομάδα περίπου.